δηλαδή ένας Έλληνας ηθοποιός που αναγκάστηκε να ντυθεί Τούρκος, μπας και βρει δουλειά στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί πλέον μόνο οι Τούρκοι συνάδελφοι κάνουν καριέρα στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Αυτό ουσιαστικά το δανείστηκε από το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ trendy ερώτημα αυτό. Βέβαια. Και πολύ πετυχημένο το σύριαλ. Τελικά όλος ο κόσμος από όλα τα σύριαλ που παίζονται, ακόμα δηλαδή, ο Σουλεϊμάν νομίζω ότι ξεχώρισε. Προτιμήθηκε πολύ από τον κόσμο. Τον ξέρουν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Το παρακολούθησες, Μάρκο, για να φτιάξεις το χαρακτήρα? Όχι. Λίγο μπήκα στο YouTube να δω λίγο το παίξιμό του, γιατί σου λέω, εγώ κάνω στην ουσία παροδία της τουρκικής σειράς. Δεν έχω μπει στο πνεύμα των τουρκικών σειρών. Εγώ πάντως που σε είχα δει λίγο στην Τατιάνα, έχεις μπει στο πνεύμα με τη λογική ότι μιλάς πάρα πολύ αργά. Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει. Η δουλειά μου είναι αυτή, να δω τον τύπο που θα. Και μιλάς πάρα πολύ ερωτικά. Να σηκώσω πάντα και με ποίηματα, με στιχάκια. Ναι. Γιατί αυτός όλη τη μέρα σκαλίζει δαχτυλίδια και λέει ποίηματα. Όταν εμπνέεται, όταν είναι ωραία ατμόσφαιρα, όλο το κλίμα, λέει ποίηματα. Αυτό κάνω και στο θέατρο. Με το που ξεκινάω και βλέπω τον κόσμο, αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, τις όμορφες φάτσες από κάτω. Καλά, είναι και κάτι φάτσες που εκεί ανατρέπουν τα πάντα, τη σκέψη μου και μου βγάζουν από αυτό το feeling. Και γίνεται το παιχνίδι αυτό με τον κόσμο. Ξέρεις, ξεκινάω πολύ ερωτικά και μόλις βλέπω μια φάτσα έτσι περίεργη, σταματάνε όλα και αρχίζει να συμμετρήσει. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει το πετσί μου. Καταλαβαίνεις και εγώ. Θέλω να σου πω, κολλάς με κάποιον. Δηλαδή, επειδή θεωρώ ότι είναι η μεθοδολογία σου αυτή. Έχεις κάποιες συνισταμένες, κολλάς με κάποιους συγκεκριμένους και με την καλή έννοια τους έχεις αναφορικά ως σημείο για να διαχειριστείς και την αδίποτη αμηχανία σου κάποια στιγμή μπορεί να σου προκληθεί. Ναι. Για κάποιο λόγο, για να έχεις ξεχάσει την ατάκα σου κτλ. Ναι, όχι, δεν γίνεται γι' αυτό. Γίνεται γιατί είναι ένα παιχνίδι που αρέσει στον κόσμο, αρέσει και στους ίδιους με τους οποίους ασχολούμαι. Πολλοί πάνε στο ταμείο και λένε βάλε με μπροστά για να με πειράξει ή να τον πειράξω. Είναι μια μέθοδος, όπως το είπες, που απλά νομίζω ότι την κάνω καλά αυτό το παιχνίδι με τον ναι, κόσμο. Εξαιρετικά. Παίζω με κάποιον χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω, χωρίς να θέλω να τον χλεβάσω. Πολλές φορές με αυτόν με τον οποίο ασχολούμαι και πολύ ωραίο παιδί, θέλω να πω, ναι, ωραία φάτσα. Απλά εγώ με αυτά που λέω γίνεται το παιχνίδι, το γέλιο παράγεται αυθόρμητα και τον πάω μέχρι το τέλος, έτσι καροτσάκι που λέμε, και ασχολούμαι μαζί του. Είναι ένα σημείο αναφορά στην παράσταση μέσα που σου λέω αρέσει τον κόσμο. Αυτά που λέω κάθε φορά που είναι και κάποια έτοιμα και κάποια τα βρίσκω εκείνη τη στιγμή. Αυτοσχεδιάζω δηλαδή και το καταλαβαίνει ο κόσμος, δίνουν ένα άλλο έτσι τόνο στην παράσταση. Πέρα από τα γραμμένα κείμενα, τα τυποποιημένα, αυτά που πρέπει να πούμε κάθε βράδυ, εγώ βρίσκω έναν ή δύο ή τρεις και παίζω μαζί τους και γίνεται όλο αυτό το παιχνιδάκι, το οποίο είναι σαν παιχνίδι που κάνουμε στην παρέα. Είναι πολύ παρεΐστικο αυτό. Ναι, γιατί και εμένα μου λένε από κάτω πράγματα, ναι, αναγκάζομαι να απαντήσω. Οπότε εκεί γεννάω καινούργια πράγματα. Πολλές φορές με προκαλούν επίτηδες για να ακούσουν το καινούριο. Πολλές φορές είναι άνθρωποι που έχουν δει δύο και τρεις φορές την παράσταση και περιμένουν το καινούριο. Αστείο. Έρχονται δηλαδή γι' αυτό. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στο τέλος, δηλαδή το είχα δει πρόπερση ή πριν από. Στο Πυρετός το είχα δει πρώτη φορά. Αλλά νομίζω το έκανες ούτως ή άλλως. Που ζήταγες και παραγγελίες στο τέλος. Ναι, δηλαδή ναι, είχες τελειώσει μια τρίωρη, τρεισήμιση ώρες παράσταση. Τα τελευταία χρόνια το κάνω. Δεν ζητάω παραγγελίες, μου ζητάνε παραγγελίες. Ναι, δηλαδή παιδιά, τι θέλετε, μου ζήτησε ο τάδε να κάνω αυτό. Ακόμα θα και το τώρα. Κάνω. Ναι, τους κάνω τα πάντα. Ακόμα και τώρα που έχω ένα νούμερο που κάνω πράγματα έτσι αγαπημένα τους που τα γουστάρω, αλλά τα έχω βάλει μέσα σε νούμερο, τα έχω ενσωματώσει. Παρόλα αυτά στο τέλος πάλι μου ζητάνε κάποια που έχω παραλείψει να πω. Εντάξει, είναι αγαπημένα σλόγγαν, είναι πράγματα που έρχονται να ακούσουν από μένα και μπορεί να βλέπουν μια παράσταση πλούσια με καινούργια πράγματα, αλλά θέλουν να ακούσουν και τα παλιά. Είναι τα αγαπημένα τους, έρχονται έχοντας στο μυαλό τους καρφωμένα αυτά που θέλουν να ακούσουν, γελάνε με τα καινούργια, αλλά θέλουν και τα παλιά. Εντάξει, μια σχέση χρόνων με τον κόσμο, γι' αυτό έρχεται πιστεύω. Θέλει να περάσει. Ο πιο παλιός θεατής σου, ας πούμε, από αυτούς που ξεχωρίζεις, γιατί φαντάζομαι ότι έχεις. Όχι, φαντάζομαι, έχεις πολύ φανατικό κοινό. Δηλαδή πέραν του εξώστη, που είναι όλοι φανατικοί αυτοί, υπάρχει κόσμος ο οποίος ξέρω ότι έρχεται και σε βλέπει από την πρώτη σου παράσταση. Ναι, ναι. Ο παλιότερος έτσι που έχεις προσωπική σχέση μαζί του. Με πολλούς. Με πολλά άτομα που έχουν γίνει τώρα, ας πούμε, 18-19 χρονών, τα ξέρω από 10-11 που ερχόντουσαν με τους γονείς τους. Άρα τα βλέπω τώρα 14-15 με μουστακάκι, ξέρεις, έτσι που έχει αρχίσει και βγαίνει, που ενώ ερχόντουσαν με τη μαμά, ας πούμε, ή τον μπαμπά, τώρα έρχονται παρεούλες μεταξύ τους πιτσιρικάδες. Ναι, ξέρω και τα ονόματά τους. Είναι η σχέση σου, λέω, χειμώνα, καλοκαίρι. Έρχονται, βγάζουμε φωτογραφίες, παίρνουν αυτόγραφα, συζητάμε, μου λένε τη γνώμη τους. Και εντάξει, αυτό είναι το διαφορετικό που έχω εγώ με τον κόσμο το δικό μου που με βλέπει τόσα χρόνια. Είναι πολύς ο κόσμος, ο παλιός που λες, δεν μπορώ να σου πω έναν-δύο. Είναι, σου λέω, παιδιά που έχουν μεγαλώσει μαζί μου.
Και έφηβοι που τώρα έχουν γίνει γονείς, πατεράδες, μανάδες. Και έρχονται με τα παιδιά. Και είναι μια αλυσίδα που συνεχίζεται. Και μου λένε ότι η κόρη μου, ας πούμε, θα έρχεται μετά από χρόνια με τα παιδιά της.